Μαζί μας τώρα έχουμε τον αρχηγό της Βάρης, τον Θανάση Μάγκο. Θανάση, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ξεκίνημα για την ομάδα, πρώτο φιλικό. Για πες μου έτσι, μετά από καιρό έπαιξες μπάλα, Θανάση. Καταρχήν για όλους μας είναι πολύ θετικό το ότι ξαναμπήκαμε μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο μας καταλαβαίνει, ήταν πολύ μεγάλη αποχή, ήταν μια δύσκολη περίοδο για όλους μας. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που είμαστε πίσω στον φυσικό μας χώρο. Ξεκινήσαμε λίγο νωρίς για ευνόητους λόγους, ήταν πολύ μεγάλη αποχή. Θέλουμε έναν χρόνο προσαρμογής, θεωρώ όλοι οι ποδοσφαιριστές, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Η ομάδα φέτος συμμετέχει σε ένα καινούριο πρωτάθλημα, αυξάνονται οι απαιτήσεις. Αν και είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο έχουμε συμμετέχει και παλιότερα, νομίζω ότι είναι μια κατηγορία στην οποία ανήκουμε, η οποία ταιριάζει στην ομάδα μας, στην ιστορία και στη δυναμική της. Έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Νομίζω ότι και η ενίσχυση της ομάδας ήταν πολύ καλή. Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε σε αρκετά καλό επίπεδο. Θεωρώ ότι με τη δουλειά που θα γίνει στην προετοιμασία θα δέσουμε και ως σύνολο. Είναι πολύ βασικό το ότι έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ο κορμός που είχαμε από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε τον ίδιο προπονητή. Νομίζω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαστε μια ομάδα που σε όποιο πρωτάθλημα και να συμμετέχουμε θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πρωταγωνιστούμε. Και πιστεύω ότι θα το κάνουμε για φέτος. Στους φιλάθλους του Αστέρα Βάρης, τι θα ήθελες να τους πεις, τι να περιμένουν από την ομάδα φέτος? Βασικά εύχομαι να είναι όλα καλά και να μπορέσουν οι φιλάθλοι να είναι κοντά σε εμάς και κοντά σε όλες τις ομάδες, γιατί και για μας είναι πολύ διαφορετικό να παίζουμε σε ένα άδειο και βουβό γήπεδο από το να έχουμε τους φιλάθλους μας κοντά μας. Θέλουμε οι φιλάθλοι να είναι κοντά μας, ενισχύουν πολύ τις προσπάθειές μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουν πολλά από εμάς. Η ομάδα έχει πολλά να δώσει ακόμη και από άποψη ποιότητας ποδοσφαίρου και από άποψη επιτυχιών. Πέρυσι πετύχαμε πολλά, αλλά νομίζω ότι μόνοι μας ανεβάσαμε τον πήχη ψηλότερα και μπορούμε, αν έχουμε υγεία, να καταφέρουμε ακόμη περισσότερα τη φετινή χρονιά. Ο στόχος δηλαδή στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Οι στόχοι δομούνται σιγά σιγά μέσα στη χρονιά. Εμείς δεν θέλουμε να βάζουμε ταμπέλες στους στόχους μας. Στόχος μας είναι να παίζουμε όσο δυνατόν καλύτερο ποδόσφαιρο. Να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας, να κάνουμε χαρούμενη τη διοίκηση που μας έχει εμπιστευτεί και η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Όποιες είναι οι δυνατότητές μας, θα προσπαθήσουμε να τις ξεπεράσουμε στο 100%. Πώς είναι εδώ η συνεργασία σου με τη διοίκηση? Νομίζω ότι και για μένα και για όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια, το βασικά το ότι είμαστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια σημαίνει πολλά, δείχνει κάτι. Είναι ίσως η μοναδική ομάδα που έχω ζήσει. Βασικά είναι και η ομάδα που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια στη ζωή μου συνολικά και αυτό σημαίνει κάτι. Είναι η μοναδική ομάδα που έχω δει να έχει αυτό το κλίμα, να έχει αυτή τη διοίκηση, να έχει αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι δύσκολα συναντάς τέτοιο κλίμα, τέτοιους ανθρώπους, τέτοια διοίκηση, τέτοια οργάνωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία. Και ίσως είναι ένας από τους λόγους που η ομάδα έχει αυτές τις επιτυχίες και έχει αυτό το καλό κλίμα και αυτή την πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Θανάση, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σεζόν.